Του Hollywood ποζάρουν για γνωστά περιοδικά και μας συστήνουν τα μέλη της οικογένειάς τους. Οι γονείς φωτογραφίζονται μαζί με τα πανέμορφα παιδάκια τους και εκείνα ποζάρουν χαμογελαστά και με άνεση στο φωτογραφικό φακό. Ο Brad Pitt και η Angelina Jolie φωτογραφήθηκαν με τα 6 παιδιά τους την ημέρα του γάμου τους στη Γαλλία και οι τρυφερές τους εικόνες έκαναν το γύρο του κόσμου. Και τα 6 παιδιά είχαν ενεργό ρόλο στην τελετή. Η ηθοποιός περπάτησε στο διάδρομο μαζί με τους δύο μεγαλύτερους γιους της, Μάντοξ και Πάξ, οι κόρες της Ζαχάρα και Βιβιέν ρίχναν ροδοπέταλα, ενώ η Σιλόχ και ο Νόξ κρατούσαν τις βέρες. Δύο χρόνια πριν η Τζέσικα Σίμψον φωτογραφήθηκε με τον αγαπημένο της σύζυγο Έρικ Τζόνσον και τα δύο πανέμορφα αγγελούδια τους, τη Μάξουελ και το μικρούλι Έις. Η όμορφη μανούλα περνάει πολλές ώρες με τα παιδάκια της και φροντίζει να ενημερώνει συνεχώς τους διαδικτυακούς της φίλους και τις καθημερινές της στιγμές, ενώ δηλώνει πως η κάθε μέρα είναι για αυτήν μια νέα περιπέτεια. Ένα μήνα πριν, η Κριστίνα Αγγιλέρα φωτογραφήθηκε μαζί με τον σύζυγό της, Μάθιου Ράτλερ, και την 6 μηνών κορούλα του, Σάμερ Δέιν, και δήλωσε πως είναι ένα χαρούμενο μωράκι που το χαμόγελό της φωτίζει τον κόσμο όλο και τους κάνει να λάμπουν από ευτυχία. Η τραγουδίστρια έχει άλλο ένα γιο 7 χρονών από τον πρώτο της γάμο με τον Τζόρνταν Μπράτμαν. Η Αλεσάντρα Μπρόσιο είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο όμορφα και επιτυχημένα μοντέλα στον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, παραμένει μια στοργική και τρυφερή μανούλα που βρίσκει πάντα χρόνο για την 7χρονη Άντζα και τον 3 ετών Νόα Φίνιξ. Το μοντέλο φωτογραφήθηκε και παρέα με τα παιδάκια της και εκείνα σαν άψογοι επαγγελματίες έδειχναν να το απολαμβάνουν. Η Μιράντα Κέρ ποζάρε για πρώτη φορά μαζί με το γιο της Φλίν και εκείνος, ανεβασμένος σε δύο κουτιά, έδωσε ένα τρυφερό φιλί στην πανέμορφη μανούλα του. 6 χρόνια πριν, η Νικόλ Ρίτσι μαζί με τον σύντροφό της Τζόελ Μάντεν και την κορούλα της Χάρλο Βίντερ μας σύστηνε το νέο μέλος της οικογένειάς της, τον Σπάρο Τζέιμς. Η Τζέσικα Άλμπα και ο Κας Γουόρεν έχουν δημιουργήσει μια υπέροχη οικογένεια, ενώ ο ηθοποιός προσπαθεί να περνά πολύ χρόνο με τα παιδάκια της. Έχει ποζάρει αρκετές φορές σε γνωστά περιοδικά με τις δύο κορούλες της, Σόνορ Μαρί και Χέιβεν Κάρνερ. Στην κουζίνα με τα δίδυμά της Μαξ και Εμ φωτογραφήθηκε η Τζένιφερ Λόπεζ. Η τραγουδίστρια εξέφρασε την επιθυμία να αποκτήσει ένα ακόμη παιδάκι λέγοντας: «Θα ήθελα πολύ να έχω και πάλι δίδυμα. Το σκεφτόμουν αυτό το προηγούμενο βράδυ όταν ήμουν ξαπλωμένη με την Εμ στο κρεβάτι». Τον Αύγουστο του 2011, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ πόζαρε για πρώτη φορά μαζί με τον σύζυγό τους Μάθιου Μπρόντερικ, το μεγάλο τους γιο Τζέιμς και τα δίδυμα Τάμπιθα και Μάριον. Λίγους μήνες πριν φέρει στον κόσμο το δεύτερο γιο της, η Σακύρα ποζάρε για λογαριασμό της UNICEF μαζί με τον σύντροφό της Πικέ και το γιο τους Μίλαν. 5 χρόνια πριν, η Μπρίτνεϊ Σπίερς φωτογραφήθηκε με τους δύο όμορφους γιους της, Τζέιταν και Σον Πρέστον. Αν και η οικογένεια Μπέκαμ δεν έχει ποζάρει ποτέ για κάποιο lifestyle περιοδικό, η μικρή Χάρπερ μονοπολεί τόσο τον ενδιαφέροντο media, όσο και του πατέρα της David, ο οποίος έχει δηλώσει πως η μικρή είναι η αδυναμία του και έχει ήδη προετοιμάσει τα αγόρια του για να την προστατεύσουν όταν έρθει εκείνη η ώρα. Στιγμές είναι αυτές. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία. Διαφωνώ βέβαια, αλλά δεν πειράζει.